Ο τίτλος του νομοσχεδίου που συζητάμε είναι «Επενδύσεις στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Ποιος είναι ο στόχος του νομοσχεδίου, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση στην εισηγητική της έκθεση? Είναι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή νέου πλούτου, δηλαδή για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων. Γιατί θέλει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Γιατί προχωράει σε ορισμένες διαπιστώσεις στην αιτιολογική έκθεση. Ποιες είναι αυτές οι διαπιστώσεις? Μερικές από αυτές είναι ότι στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλό το κατά κεφαλή εισόδημα και υπάρχει χαμηλών προδιαγραφών και αποδοχών απασχόληση. Αλήθεια, αυτές οι δύο διαπιστώσεις που κάνετε στην αιτιολογική έκθεση είναι ουρανοκατέβατες? Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία? Εμείς είμαι βεβαίως ότι αυτά που λέτε για χαμηλό κατά κεφάλι εισόδημα και χαμηλών προδιαγραφών και αποδοχών απασχόληση είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της ολομέτωπης επίθεσης την οποία δέχτηκαν οι εργαζόμενοι, τα πλατεία λαϊκά στρώματα στο βιωτικό της επίπεδο, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, εμπορευματοποίηση υγείας, παιδείας, πρόνοιας, φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα. Είναι αποτέλεσμα των μέτρων με τα οποία τσακίστηκαν οι μνημονιακοί νόμοι, μέσω από τους οποίους τσακίστηκαν τα εργατικά, τα ασφαλιστικά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, διαμορφώνοντας συνθήκες ζούγκλας στην αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν, είσαστε συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα το οποίο επιτελέστηκε σε βάρος του λαού. Γιατί το κάνατε αυτό? Όχι βεβαίως μόνο για τη δημοσιονομική εξυγίανση και στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί έπρεπε να πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης και της υπερχρέωσης του αστικού κράτους, όταν αυτή η υπερχρέωση του αστικού κράτους προήλθε από πολιτικές που εξυπηρετούσαν και στήριζαν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων με κάθε τρόπο, αναπτυξιακή νόμη, πολιτική προμηθειών, τα διάφορα δηλαδή και σκάνδαλα που προέκυψαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς δεν ευθύνε το λαός, αλλά όμως πλήθηκε να πληρώσει ο λαός τη δημοσιονομική εξυγίανση. Όχι μόνο γι' αυτό δεν το κάνατε, αλλά το κάνατε και για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη. Προϋποθέσεις για την καπιταλιστική ανάπτυξη σε συνθήκες υπερσυσσόρευσης κεφαλαίων, αλλά και όχι των ανταγωνισμών. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Το πακέτο είναι δεδομένο. Δεν το παίρνεις à la carte. Και το πακέτο αυτό το επιβάλλουνε οι νόμοι, οι οικονομικοί νόμοι του καπιταλιστικού συστήματος, η σιδερένια φτέρνα δηλαδή του καπιταλισμού. Και να δούμε σε τίτλους ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, βασική και κυρίαρχη: η επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους για αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, δηλαδή για να γίνει ακόμη πιο φτηνή η εργατική δύναμη, για να είναι αναλώσιμη η εργατική δύναμη, χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Προϋπόθεση δεύτερη, να δημιουργηθούν νέοι τομείς, δράσεις για το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο, από τη διαχείριση των απορριμμάτων, από τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέχρι οτιδήποτε μπορεί κάποιος να φανταστεί. Πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από τη συρρήκνωση της αστικής κρατικής δραστηριότητας, μέσα από την εμπορευματοποίηση τομέων κοινωνικής πολιτικής όπως της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, μέσα από την πρόθεση των ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων επιχειρήσεων, μέσα από την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, μέσα από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προϋπόθεση τρίτη, νέα σκανδαλώδη, γιατί όχι γιατί δεν υπήρχανε, κίνητρα και προνόμια στο κεφάλαιο, στο μεγάλο κεφάλαιο. Και τέταρτα κίνητρα και προνόμια είναι φορολογικά, είναι χρηματοδοτικά. Τέταρτο πεδίο είναι η υποταγή της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων με στόχο τη θωράκιση ανταγωνιστικότητας
και της κερδοφορίας της. Πέμπτη προϋπόθεση είναι η προσαρμογή του αστικού κράτους τόσο των κεντρικών του υπηρεσιών όσο και των τοπικών και περιφερειακών δομών του στις νέες ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Μια προσαρμογή που έχει ως έκφραση την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και της χρήσης γης στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων και όχι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Είναι η απαλληφή των όποιων περιοριστικών μέτρων υπήρχαν, των περιορισμένων αυτών μέτρων περιοριστικών προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχαιολογικών χώρων. Όλα αυτά που με μια λέξη εσείς οι απολογητές του καπιταλιστικού συστήματος τα ονομάζετε πάταξη των γραφειοκρατικών εμποδίων. Και αυτές οι δύο βασικές διαπιστώσεις που υπάρχουν στην αιτιολογική έκθεση αξιοποιούνται από την κυβέρνηση ως πρόσχημα για να προχωρήσει με το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο που συζητάμε στην παροχή γη και είδος στους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και στην κλιμάκωση της επίθεσης και στο ξύλωμα σε ό,τι είχε απομείνει από τα εργατικά δικαιώματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις που κατεδαφίζουν εργατικά δικαιώματα, που αποσκοπούν στον πλήρη έλεγχο από το αστικό κράτος και κατ' επέκταση από την εργοδοσία της λειτουργίας των εργατικών σωματείων. Έτσι απαντάει το ερώτημα, γιατί μπήκανε σε αυτό το νομοσχέδιο τέτοιου είδους μέτρα. Είναι δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελεί την κορυφαία πράξη συνέχειας της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τις όποιες βεβαίως, και είναι φυσιολογικό αυτό, επιμέρους διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κόμματα, διαφοροποιήσεις όμως που δεν αναιρούν ούτε την ουσία, ούτε και τις συνέπειες, τις βαριές αντιλαϊκές συνέπειες. Έτσι λοιπόν, παρά τους λεκτικούς διαξυφισμούς ένθεν κακήθεν, είναι διαξυφισμοί αυτοί που προσπαθούν ακριβώς να συγκαλύψουν και να συσκοτήσουν τη συνέχιση της πολιτικής και τη συμφωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ ΠΑΣΟΚ των στρατηγικών επιλογών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και από αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική η τοποθέτηση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος αποτελούσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην επιτροπή που συζητούσε το πολυνομοσχέδιο. Και τι λέει το παρόν νομοσχέδιο, ο κύριος Δραγασάκης, διαβάζω από τα επίσημα πρακτικά, διατηρεί το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησε η δική μας, δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό όσον αφορά και το νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις και σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα ή τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και εντάσσει και νομοσχέδιο που είχαμε ετοιμάσει εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ως κυβέρνηση, για τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης. Αυτό λέει ο κύριος Δραγασάκης, είναι και η βάση του νομοσχεδίου που συζητάνε. Δηλαδή η βάση του νομοσχεδίου που συζητάμε είναι η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε καθαροί, το λέει ο κύριος Δραγασάκης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπήρχαν και αυτές οι φιλοφρονήσεις ανάμεσα στον κύριο Δραγασάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι λοιπόν, κοινή τους βάση αποτελούν και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Κοινή τους βάση αποτελεί ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Παρά τις επιμέρους διαφορές τους για τα ποια τμήματα θα υποφεληθούν περισσότερο ή λιγότερο από αυτή την πολιτική, αλλά και για το πώς καλύτερα θα διασφαλιστούν τα συνολικά συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Κοινή τους βάση και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως να μην το αφήνουμε απ' έξω, του ΚΙΝΑΛ, του Κινήματος Αλλαγή, είναι η συμπίεση των μισθών. Γιατί μόνο μέσα από τη συμπίεση των μισθών μπορεί να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και να διασφαλιστεί η κερδοφορία. Η διαφορά τους ποια είναι, αν αυτή θα προέλθει η συμπίεση των μισθών μέσα από το πάγωμα των μισθών ή μέσα από την αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας. Που όμως και οι δύο αυτές μεθόδοι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το ίδιο αποτέλεσμα?
που επί της ουσίας απασχολεί το και πρέπει να απασχολεί την εργατική τάξη και το λαό, οδηγούν στη συμπίεση του πραγματικού μισθού και στην αύξηση του κομματιού, της πίτας, δηλαδή της παραγωγής του πλούτου που ιδιοποιούνται οι κεφαλαιοκράτες. Είναι αυτό που ο Μάρξ, τον αναθεωρήσετε βέβαια στο Μάρξ και μετά τον πετάξετε στα σκουπίδια, ονόμαζε τις δύο πηγές της υπεραξίας, την απόλυτη και τη σχετική υπεραξία. Εσείς τσακώνεστε αν θα είναι απόλυτη σχετική υπεραξία, που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης και στην επιδείνωση των συνθηκών της εργατικής τάξης. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και νομοθετεί τι, το υπόλοιπο 32% των ετοιμάτων του ΣΕΒ που δεν είχε προλάβει να υλοποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δήλωσε στην τελευταία Γενική Συνέλευση πριν τις εκλογές ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Έτσι λοιπόν δίνει η κυβέρνηση, προχωράει η κυβέρνηση αυτή την πολιτική της παροχής γη και έδωσε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ας δούμε επιλεκτικά τα πιο βασικά σημεία αυτής της πολιτικής γη και είδωρου. Εντάσσει στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τις στρατηγικές επενδύσεις και τα ΣΔΙΤ, δηλαδή τη συμπράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τι επιτυχάνει με αυτό? Δίνει κίνητρα να προχωρήσουν τα ΣΔΙΤ. Τι σημαίνει προχωρά τα ΣΔΙΤ? Σημαίνει δηλαδή ότι οι Δήμοι, οι περιφέρειες, άλλοι φορείς του κράτους θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να έρχονται σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς ομίλους και να παραχωρούν στους επιχειρηματικούς ομίλους μια σειρά πλευρές των δραστηριοτήτων τους. Και ιδιαίτερα πλευρές που αφορούν ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών του λαού. Έτσι λοιπόν από τη μια μεριά τα κεφάλαια βρίσκουν διέξοδο, από την άλλη εμπορευματοποιείται η κοινωνική πολιτική ακόμη περισσότερο, άρα γίνεται πολύ πιο δύσκολα στα λαϊκά στρώματα να μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες. Δεύτερο στοιχείο. Επεκτείνεται και για τις μικρότερες σημασίας, γιατί είχε διάφορες κατηγορίες ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για τις στρατηγικές επενδύσεις και για τις μικρότερες σημασίες στρατηγικές επενδύσεις το συντελεστή δόμηση που ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή το διπλασιάζεται από το 0,3 στο 0,6. Και άμα ρωτήσετε τον οποιοδήποτε μηχανικό ή φοιτητή πολυτεχνικής σχολής θα σας πει τι τεράστιο δώρο είναι αυτό για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τι τεράστιο δώρο είναι αυτό για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τρίτον, επιτρέπεται στην Αττική να εγκατασταθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες μεσαίας όχλησης που μέχρι τώρα απαγορευόταν από το δοσμένο νομοθετικό πλαίσιο, που επί της ουσίας αυτό που θα οδηγήσει σε βάρος στην επιδείνωση της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων, γιατί βεβαίως αυτές οι επιχειρήσεις μεσαίας όχλησης δεν θα εγκατασταθούν ούτε στο Κολωνάκι, ούτε στην Κηφισιά, ούτε στην Εκάλη. Τέταρτον, προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση του ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και τα δίνετε ουσιαστικά στις ελεκτικές εταιρείες. Έτσι λοιπόν Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Τι θα κάνουν οι ελεκτικές εταιρείες και όχι οι κρατικές υπηρεσίες, θα πιστοποιούν αν γίνεται μια επένδυση, σε ποιο βαθμό γίνεται και ακολουθεί το σχέδιο και μέσα από αυτή την πιστοποίηση των ιδιωτικών εταιρεών θα χρηματοδοτείται η επένδυση. Επί της ουσίας δηλαδή Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνη. Και μετά τι θα κάνει το αστικό κράτος? Απλά και μόνο σε κάποιες επενδύσεις δειγματοληπτικό έλεγχο, αν πραγματικά πραγματοποιήθηκαν και αν θα έπρεπε. Και εδώ πέρα είναι χαρακτηριστικό ότι διευκολύνεται ακόμη περισσότερο όχι μόνο να αξιοποιήσουν τις υποτιμολογήσεις, άρα δηλαδή να αυξάνουν και τις υπερτιμολογήσεις, να αυξάνουν τεχνητά το κόστος μιας επένδυσης για να μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση και οι φοροαπαλλαγές που θα έχουν, αλλά τους δίνεται και το δικαίωμα ήδη να αυτοελέγχονται. Πέμπτο στοιχείο. Επιταχύνεται την διαδικασία αδειοδότησης. Έτσι λοιπόν έρεται την όποια προστασία υπήρχε των αρχαιολογικών χώρων,
του περιβάλλοντος, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια θα υπερισχύουν. Και απλά και μόνο τι λέτε? Λέτε ότι η επιχείρηση πριν ξεκινήσει λειτουργία θα γνωστοποιεί στο αρμόδιο Υπουργείο ότι πρόκειται να υπάρχει μία όχληση και όχι να εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου η άδεια για την επιχείρηση αυτή και ο βαθμός όχλησης ο οποίος θα παρέχει. Πέμπτο στοιχείο. Προχωράτε στο ξύλωμα περαιτέρω της Κυριακάτικης Αργίας και στα κέντρα διανομής. Έκτον, υποτάσσετε, αυτό είναι το νομοσχέδιο που δεν έφερε ο κύριος Δραγασάκης, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε πενταετές πλάνο το μετατρέπεται αντί για ετήσιο που ήτανε και επί της ουσίας το σκέλος των εθνικών πόρων, γιατί αυτό που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ λειτουργεί συμπληρωματικά στα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία έχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλεξιμότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων. Έτσι λοιπόν και το εθνικό σκέλος το εντάσσεται σε ποια πολιτική? Στην πολιτική των αναπτυξιακών αναγκών. Άρα δηλαδή των αναγκών των επιχειρηματικών ομήλων. Όχι μόνο το σκέλος των χρηματοδοτούμε που πήγαινε σε αυτή την κατεύθυνση και το άλλο σκέλος πάει εκεί. Άρα λοιπόν οι όποιοι πενιχροί πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πήγαιναν για έργα υποδομής που μπορούσαν αποσπασματικά να προστατεύουν και να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων, σήμερα εξαλείφεται οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Και μιλάω για αντιπλημμυρικά έργα, για έργα αντιπυρικής προστασίας ή αντισεισμικής θωράκισης. Προχωράτε στην νομιμοποίηση του ηλεκτρονικού τζόγου, ενώ θα έπρεπε να καταργηθεί ο ηλεκτρονικός τζόγος ή ο κάθε τζόγος. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο νέα καζίνα θα έχουμε, αλλά θα έχουμε και την νομιμοποίηση του ηλεκτρονικού τζόγου. Διευκολύνεται ακόμη περαιτέρω τις ιδιωτικοποιήσεις με το συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο δίνεται τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και χωρίς αυξημένη πλειοψηφία ή αιτιολόγηση, όπως προέβλεπε το νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε. Δηλαδή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναθεώρησε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, που μπορεί δηλαδή ο Δήμος να παραχωρεί την αποκομιδή απορριμμάτων στους ιδιώτες. Έτσι, λοιπόν, χωρίς αυξημένη πλειοψηφία, μπορεί να παίρνει απόφαση το όποιο Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρεί τη συλλογή, τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων, την καθαριότητα των κυλόχρηστων και δημοτικών χώρων και κτηρίων, αλλά ακόμη το επεκτείνεται και παραπέρα και στη συντήρηση του πράσινου και στον ηλεκτροφωτισμό. Δηλαδή που το επεκτείνεται σε αυτά τα οποία είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Οπότε επί της ουσίας οι επιχειρηματικοί όμοι που θα συμμετέχουν και είναι διασφαλισμένοι τη χρηματοδότησή τους από τα ανταποδοτικά τέλη θα οδηγηθούν σε αύξηση αυτά τα ανταποδοτικά τέλη και ταυτόχρονα τους δίνεται και τα φιλέτα που είναι τα απορρίμματα που γίνεται σκοτωμός ανάμεσα επιχειρηματικούς όμιλους. Ποιοι θα διαχειριστούν τα απορρίμματα? Τους δίνεται τον ηλεκτροφωτισμό που με αυτές τώρα τις συνεταιρισμούς ενέργειας, τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, την εγκατάσταση των ΝΑΠΕ και όλα αυτά είναι μεγάλο φιλέτο, καθώς επίσης και το πράσινο που σχετίζεται με τους ελεύθερους χώρους. Επόμενο στοιχείο όλων αυτών είναι η τοποθέτηση, η εγκατάσταση και η χωροθέτηση των καιρών κινητής τηλεφωνίας. Διευκολύνεται την εγκατάσταση και την τοποθέτησή τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Αλλά έχει και άλλα ζητήματα αρκετά πιπεράτα το νομοσχέδιο, όπως είναι πιπεράτο η εξαίρεση ονομαστικοποίησης των μετοχών των εταιριών που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γιατί το κάνετε αυτό? Για να αυξηθούν, λέει, οι επενδύσεις. Και η διαφάνεια που λέτε και που ισχυρίζετε που πήγε. Και όχι μόνο δεν κάνετε αυτό, αλλά προχωρείτε και ένα βήμα παραπέρα. Καταργείται και το πόθεν έσχες, την αναγκαιότητα υποβολής του πόθεν έσχες στους μετόχους αυτών των επιχειρήσεων. Και πάλι λέει για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Όταν για τους δημοσιογράφους έχετε πόθεν έσχες. Δηλαδή δεν έχει πόθεν έσχες το αφεντικό και έχει πόθεν έσχες ο υπάλληλος. Αυτό κι αν είναι το αποκορύφωμα του παραλογισμού. Προχωράτε παραπέρα στη διαμόρφωση συνθήκων ότι η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων μπορεί να ανατίθεται σε οτιδήποτε νομικό πρόσωπο. Άρα δηλαδή και σε μια ιδιωτική εταιρεία μπορεί να αναλάβει την αξιολόγηση ενός ερευνητικού κέντρου. Και με ποιο κριτήριο θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση? Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνονται οι αξιολογήσεις
θα διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες και την ικανοποίηση των επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι με βάση τα επιστημονικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κριτήρια. Προχωράτε παραπέρα στην απελευθέρωση των μεταπτυχιακών, ό,τι είχε απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι ξέφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, για την επιβολή διδάκτρου και τη γενίκευση των διδάκτρων στο σύνολο των μεταπτυχιακών. Το δεύτερο στοιχείο, από ό,τι φαίνεται κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ και τη δευτερολογία, είναι η επίθεση την οποία κάνετε στο να τσακίσετε. Ναι. Σας προτείνω να μην σας τη δώσω όλη, να σας δώσω 5 λεπτά, να έχετε και 5 για αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, συνεχίστε. Είναι το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων. Δέχονται νέο συντριπτικό πλήγμα συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά οι κλαδικές. Και προχωράτε στον ακόμη περισσότερο ασφιχτικό έλεγχο των συνδικάτων από το κράτος της εργοδοσίας. Έτσι λοιπόν, δημιουργείται ένα μηχανισμό μόνιμης θωράκισης της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Για να έχουμε αποτελεσματική συμπίεση των μισθών με κριτήρια όχι της ανάγκης αναπαραγωγής της εργατικής τάξης αλλά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν προχωράτε σε εξαίρεση από τον ευνοϊκότερο σύμβαση και σε εξαίρεση από την επέκταση της κλαδικής σύμβασης. Επί της ουσίας τι κάνετε, τις επιχειρηματικές συμβάσεις τις κάνουν να υπερισχύουν και σε σχέση με τις τοπικές και με τις κλαδικές. Άρα αναιρείται η σημασία των κλαδικών επί της ουσίας συμβάσεων που αποτελούσε και το καρφί στο μάτι παρόλες αυτές τις αλλαγές που είχαν γίνει και είχαν χάσει την αξία τους κλαδικές συμβάσεις με τις προηγούμενες νομοθετήσεις. Έτσι λοιπόν δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρησιακές συμβάσεις για να εδραιωθεί λέτε ένα κλίμα συναντήληψης και κοινωνικού εταιρισμού. Δηλαδή δια τα συμφέροντα του εργοδότη, δια και του εργαζόμενου, άρα λοιπόν να καθίσουμε σαν φιλαράκια, να τα βρούμε και να συμφωνήσουμε. Ποια λοιπόν σύμβαση επιβάλλεται? Επιβάλλεται τη σύμβαση εκείνη η οποία ευνοεί τον εργοδότη. Αυτό επιβάλλεται επί της ουσίας. Και μάλιστα, τι δρομολογείται? Δρομολογείται αυτό το οποίο ζητούσε ο ΣΕΒ, την ευελιξία στη συμβάση και ήταν απέτηση και του ΩΣΑ. Αλλά και πιο άλλο ακόμη και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διόρισε το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν ποιο είναι οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευελιξία στις συμβάσεις. Και μετά λέτε ότι είναι ιδιομορφία στην Ελλάδα ή κάποιες νεοφιλελεύθερες εξάρσεις. Και μάλιστα οι εξαιρέσεις αυτές θα γίνονται με υπουργική απόφαση. Βέβαια, εδώ πέρα θα έπρεπε να πούμε για την υποκρισία του ειδικού αγορητή του Κινάλ, που λέει ότι υπερασπιζόμαστε την Εθνική Κλαδική Σύμβαση, όταν το 2012 ήταν τότε Πασόκ, βλέπετε, όχι Κινάλ. Έτσι, μαζί ήταν στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία που κατήργησε τις κλαδικές συμβάσεις και την Εθνική Σύμβαση. Προχωράτε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για να αποφασίζουν τα σωματεία. Ακόμη αν θα κάνουν και απεργία, άρα λοιπόν καταργείται τη συλλογικότητα. Και επί της ουσίας μέσα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία θα αποφασίζεται αυτό που θέλει ο εργοδότης. Και αποτελεί υποκρισία η δηλώση που λέτε ότι θέλετε να αυξήσετε τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Τα ίδια έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έφερε την τροπολογία που αύξησε σε 50% συν 1 να μπορεί κάποιος να αποφασίσει για την απεργία. Και όλα αυτά θα γίνονται με υπουργικές αποφάσεις, άρα για τα πάντα θα αποφασίζει ο υπουργός και σε λίγο με τη φόρα που έχει πάρει θα ζητάει να συμμετέχει και στις γενικές συνελεύσεις των σωματείων για να μου πείτε μια γενική συνέλευση. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτό, κάνετε και άλλα πράγματα. Λέτε υποκριτικά ότι θέλετε να προστατεύσετε τη μερική απασχόληση. Και τι κάνετε λέει, αυξάνει την υπερορία κατά 12% στη μερική απασχόληση, όταν στην κανονική έχει 40%. Επί της ουσίας τι είναι αυτό, κίνητρο στους εργοδότες, απασχολείται μερικά απασχολούμενος, γενικεύσε αυτό το καθεστώς, στο συμφέρον σας είναι. Και θα αντιμετωπίσετε λέει και θα πατάξετε την αδύνατη εργασία, με ποιους μηχανισμούς? Με την επιθεώρηση εργασίας που ήταν υποστελεχωμένη επί ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα την απαξιώνετε? Με αυτούς τους μηχανισμούς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά? Ή μήπως με την Επιτροπή Παιγνίων που αναθεωρείται το άρθρο και πλέον δεν μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία ενός καζίνου όταν πάνω από 60 μέρες παραμένουν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι? Το κάνετε για το ρίο αυτό που παραμένουν 15 μήνες απλήρωτοι? Δώρο στον επιχειρηματία? Γι' αυτό το κάνετε βεβαίως. Και είναι καθαρό. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι θα είναι συσσωρευτικές και σαρωτικές οι επιδράσεις και οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν η εργατική τάξη πρέπει να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική
είναι μονόδρομος σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική, για να αποτραπεί η επιδείνωση από τα χειρότερα και για να ανακτήσει τις απώλειες, αλλά πάνω απ' όλα να προετοιμαστεί για την τελική σύγκρουση και αναμέτρηση. Γιατί κοιτάξτε, όλοι εσείς υπερασπίζετε το καπιταλιστικό σύστημα. Που ποιο είναι το αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος, αυτό που δημοσιεύτηκε χθες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 0,9% των πιο πλούσιων ελέγχει το 43,9% του παγκόσμιου πλούτου. Το 0,9. Παντού. Παντού, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Από την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Δεν υπάρχει πουθενά εξαίρεση. Τι είναι αυτό? Είναι τάση του καπιταλισμού. Ο πλούσιος να γίνεται πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Με αποτέλεσμα το 53,4%, το 56,6% συγγνώμη, τα 100 το λιγότερο των φτωχών αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, να έχουν μόνο το 1,9% του παγκόσμιου πλούτου. Ιδού τι θαυμάζετε και ποιο μοντέλο υπηρετείτε. Απέναντι σε αυτό το μοντέλο λοιπόν υπάρχει διέξοδος. Και η διέξοδος είναι αυτή που προτείνει το ΚΚΕ. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω με αυτό. Το ΚΚΕ καταψηφίζει το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο. Θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και επί της αρχής και επί των άρθρων που συντρίβουν τα εργατικά δικαιώματα και υποτάσσουν το εργατικό κίνημα στις διαθέσεις της εργοδοσίας και του κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.